In Business News. Σίγουρα μπορούμε, επειδή εξαρτάται και από εμάς, να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Όπως είπετε και είναι και αναγνωρισμένο, έχουμε πετύχει τεράστια πρόοδο και έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν προκλήσεις που παραμένουν. Όμως είναι όλες στο χέρι μας να τις διαχειριστούμε σωστά και πέραν αυτού να χτίσουμε και άμυνες για πιθανές μελλοντικές φουρτούνες που μπορεί να έρθουν και από το εξωτερικό. Ποιες είναι οι προκλήσεις έτσι που βλέπετε που αντιμετωπίζουν περισσότερο οι τράπεζες? Όπως είπατε, πρώτη πρόκληση είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, παραμένει αυτό. Η δεύτερη πρόκληση, η οποία είναι πρόκληση για όλες τις τράπεζες στην Ευρωζώνη, δεν είναι μόνο για την Κύπρο, είναι η κερδοφορία, η πρόκληση της κερδοφορίας. Αλλά θα προσθέσω και έναν τρίτον, το οποίο έχω πει και στο παρελθόν δημοσία, είναι να γίνει πιο παραγωγική και γρήγορη η εξυπηρέτηση και των νόμιμων συναλλαγών και των επιχειρήσεων και του κόσμου. Εκεί επίσης υπάρχει χώρος για να καλυτερεύσουμε. Και κάτι τελευταίο, επειδή πάτε τακτικά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είστε μέλος, πώς βλέπετε έτσι να μας αντιμετωπίζουν στα υψηλά δωμάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής? Έχει βελτιωθεί έτσι το κλίμα Συμμετάχω, όπως πολύ σωστά είπατε, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε φωνή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε ήδη συμφωνήσει να έχουμε συνεργασία τεχνικής ή άλλης φύσεως με 6 άλλες κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις πολύ μεγάλες όπως της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου. Και πέραν αυτού θα δείτε ευελπιστό και μια σειρά επισκέψεων διοικητών άλλων κεντρικών τραπεζών στην Κύπρο που δείχνει πόσα εκτίσαμε στους 9 μήνες, τι σχέσεις δημιουργήσαμε, οι οποίες όλα αυτά τα κάναμε για το όφελος της χώρας μας και της οικονομίας μας. Ήταν διακαταληκτικό για τις προβλέψεις σας για την πορεία της κυπριακής οικονομίας. Τι ζητάτε να θεωρήσει από την κάνω λάθος να κάνω. Τι να αναμένουμε το 2020, είναι η βασική παράδοση που καθορίζει το έργο μιας επικίνδυνης. Σε σύγκριση με το 2019, ναι, επειδή υπάρχει μια γενική ύφεση σε όλη την Ευρωζώνη, αλλά φυσικά συγκρίνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης της Κύπρου σε σχέση είτε με τον μέσον όρο της Ευρωζώνης ή άλλες χώρες, πάλι είναι πολύ ικανοποιητικός ο ρυθμός.